Τεράστιο βάρος σηκώνουν στις πλάτες τους οι παθολογικές κλινικές των νοσοκομείων της Κρήτης, όπου η μία αποχώρηση γιατρού διαδέχεται την άλλη και οι λίγοστοι παθολόγοι που έχουν απομείνει στέλνουν σήμα κινδύνου, καθώς όπως λένε χαρακτηριστικά, όσο λάστιχο κι αν τους κάνεις, όσες κλινικές κι αν συγχωνεύσεις, ο αριθμός των παθολόγων μένει ίδιος. Γιατί χωρίς παθολογική κλινική είναι σαν να έχει κανείς στρατό χωρίς πεζικό. Σκιαγραφούν μια δραματική κατάσταση με παθολογικές κλινικές χωρίς παθολόγους, αφού όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, για τα 6 νοσοκομεία της Κρήτης 44 είναι οργανικές θέσεις και οι 32 έχουν καλυφθεί. Αν ληφθούν υπόψη οι μετακινήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις και οι άδειες εγκυμοσύνης, 26 είναι μόλις οι ενεργοί παθολόγοι για 6 νοσοκομεία της Κρήτης. Αυτό σημαίνει εξαντλητικές συνθήκες εργασίας. Η δήλωση που έκαναν οι παθολόγοι είναι μια δήλωση απόγνωσης από μια συγκεκριμένη ειδικότητα στα περιφερικά νοσοκομεία της Κρήτης. Δεν αφορά μόνο τους παθολόγους το συγκεκριμένο πρόβλημα, με τη λογική ότι ούτε παιδοψυχίατροι υπάρχουν στα νοσοκομεία μας. Το ξέρετε πολύ καλά, ήδη έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ το ιατροπαιδαγωγικό, ούτε αιματολόγοι υπάρχουν και μια σειρά από άλλες, ούτε νεσιολόγοι, μια σειρά από πολλές και χρήσιμες ειδικότητες. Όπως περιγράφουν οι παθολόγοι, καλύπτουν τις κλινικές COVID, καλούνται να βουλώσουν τις όποιες τρύπες υπάρχουν στα τμήματα των επιγόντων και στα ογκολογικά, στις διακομιδές διασωληνωμένων ασθενών, ενώ πραγματοποιούν πάνω από 8 εφημερίες. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου η λειτουργία της παθολογικής κλινικής έφτασε στο μη περαιτέρω από τότε που στη ζωή μας μπήκε ο κορονοϊός. Έτσι, από το 2020 έως και σήμερα, οι λιγοστοί γιατροί της παθολογικής καθημερινά ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή για να καταφέρουν να βγάλουν τις εφημερίες του μήνα. Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση των παθολογικών κλινικών των νοσοκομείων Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, στην Ιερά Πέτρα κενές είναι οι 3 από τις 4 οργανικές θέσεις, δηλαδή διαθέτει μόλις έναν παθολόγο. Στο Ρέθυμνο κενές είναι οι 3 από τις 6, στον Άγιο Νικόλαο κενές οι 2 από τις 7, στο νοσοκομείο Νεάπολης κενή είναι 1 από τις 2 θέσεις, με τον ένα και μοναδικό παθολόγο να είναι κοντά στη σύνταξη, στα Χανιά κενές οι 3 από τις 12 και στο Βενιζέλιο κενές 2 από τις 13 οργανικές θέσεις. Για να έρθει κάποιος σε ένα νοσοκομείο περιφερειακό όπου οι συνθήκες είναι δύσκολες, πρέπει να έχει κάποια κίνητρα. Οικονομικά κυρίως. Τα χρήματα που παίρνουμε είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τη δουλειά που κάνουμε. Γι' αυτόν τον λόγο φυσικά και δεν έρχεται κανείς. Τα σπασμένα πληρώνουν για μία ακόμα φορά οι ασθενείς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο Βενιζέλιο έκλεισαν λιπιδεμικό, αντιπερτάσικο, ειδικών λοιμόξεων, παθολογικό β' παθολογικής και λειτουργεί με πολύμηνη καθυστέρηση το υπατολογικό. Στον Άγιο Νικόλαο οι παθολόγοι καλύπτουν και τους πνευμονολογικούς ασθενείς, στα Χανιά δεν γίνεται εξωτερικό παθολογικό ιατρείο, ενώ στο Ρέθυμνο δεν γίνονται εξωτερικά ιατρεία εδώ και 3 χρόνια. Τα εξωτερικά ιατρεία είναι ουσιαστικά η μόνη βοήθεια που έχει ένας ασθενής να επανεξεταστεί, να νοσηλευτεί, και πλέον οι ανασφάλιστοι, όπως ξέρετε, δεν μπορούν να συνταγογραφίζουν τα φάρμακά τους σε ιδιώτες γιατρούς. Ούτε μπορεί κανείς να ζητήσει από τον γιατρό να είναι 30 μέρες το μήνα απίκο για το νοσοκομείο. Αυτό δεν έχουμε καν το δικαίωμα να το ζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτές οι εφημερίες, οι υπερβολικές, οι άνθρωποι δεν τις πληρώνονται στην ώρα τους, δεν τις πληρώνονται πάντα, δεν μπορούν να εκπαιδευτούν, δεν έχουν χρόνο, κλείνουν τρύπες, μεταφέρονται από νομό σε νομό, πληρώνουν υπέρογκα ενίκια, ιδίως στις πιο μικρές επαρχιακές πόλεις. Οι παθολόγοι ζητούν ανατροπή της πολιτικής όχι μόνο με προκήρυξη κενών θέσεων, αλλά και κίνητρα και γενναία αύξηση αποδοχών για να σταματήσει η κατρακύλα, όπως λένε, στη δημόσια υγεία.